Καλώς τους. Το σημερινό μας βίντεο διαφέρει εντελώς και σε όλα τα επίπεδα από όλα τα βίντεο που έχουμε ανεβάσει διαχρονικά σε αυτό το κανάλι. Και αυτό γιατί θέλω σήμερα να σας διαβάσω ένα γράμμα. Ένα γράμμα που έγραψα η ίδια προς τον εαυτό μου και συγκεκριμένα προς το σώμα μου. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις σκέψεις που είχα. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να διαβάσω το γράμμα για να το ακούσει ο αποδέκτης, αυτό το σώμα τέλος πάντων, και να επανέλθω μετά την ανάγνωση. Αγαπημένο μου κορμάκι ή αγαπητό μου κορμί ή κορμί μου σκέτο. Ακόμη και σήμερα στα 40 μου δεν έχω καταλήξει πώς θα σε λέω. Μάλλον ακόμη ψάχνω. Ψάχνω να καταλάβω, να κατανοήσω τη σχέση μας. Πώς σε βλέπω, πώς σε νιώθω, αλλά και εσύ πώς είσαι μαζί μου. Οπότε, κορμί μου, καταλήγουμε σε αυτό για σήμερα. Αποφάσισα να σου γράψω ένα γράμμα και να σου πω κουβέντες αληθινές. Και λίγο συγχώρεση νομίζω πως θέλω να σου ζητήσω για διάφορα που κάνω κατά καιρούς. Κορμί μου όμορφο. Ξέρεις, είναι κάποιες μέρες που περνώ μπροστά από τον καθρέφτη και σε κοιτώ αληθινό όπως είσαι. 1,63 ύψος, 56 κιλά. Είναι και άλλες που στέκομαι πιο άκρη στον καθρέφτη για να μην σε βλέπω ολόκληρη. Να μην με βλέπω ολόκληρη. Σηκώνομαι στις μύτες των ποδιών μου να μου χαρίσω λίγο και σε κοιτάζω τμηματικά. Κάτι σαν ποιοτικό έλεγχο στα εξαρτήματα κάνω. Χέρια, πόδια, κοιλιά, ποπός, που τον κοιτώ και μελετώ τον νόμο της βαρύτητας. Την ανακάλυψα και στα μπούτια μου. Τη βαρύτητα. Ναι. Και εκεί αρχίζω να γίνομαι αμήλικτη. Σε βλέπω σε κομμάτια κορμί μου και με πιάνει αγωνία να περάσω τον ποιοτικό έλεγχο. Με πιάνει άγχος να κάνω το κορμί κορμάρα, να στενέψω τα γόνατα, να μακρύνω τις γάμπες, να σμιλέψω τους γλουτούς, να συρρυκνώσω τη μέση, να ανυψώσω τα στήθη, να τσιτώσω το κούτελο. Όπα, 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 γιατί κάπου εδώ χάνω και εσένα και εμένα. Και εδώ θέλω να σταθώ και να σου πω ότι τις φορές που σε βλέπω αληθινά, 1,63 ύψος, 56 κιλά, βλέπω και άλλα. Βλέπω τα πόδια που με έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Βλέπω τα χέρια που έχουν αγγίξει, έχουν νιώσει, έχουν αγκαλιάσει, έχουν γράψει, μαγειρέψει, έχουν σκουπίσει δάκρυα, έχουν ξεκολλήσει πεταλίδες από τα βράχια, έχουν δώσει και έχουν πάρει. Βλέπω τα στήθη που θύλασαν δύο παιδιά, που χόρτασαν ειδονή, συντρόφους. Βλέπω μια κοιλιά που μεγάλωσε δύο αγόρια, παλικάρια ολόκληρα σήμερα. Βλέπω μάτια που είδαν τόσα και τόσους. Είδαν ομορφιές, είδαν ασκήμιες, έκλαψαν, γέλασαν, δίλιασαν, έλαμψαν, σκοτίνιασαν. Βλέπω ένα στόμα που έχει γευτεί παγωτά, φιλιά, πίκρες, έχει πει λόγια γλυκά και λόγια σκληρά. Βλέπω τις φτέρνες που σηκώνονται ελαφριά πριν τη βουτιά από το βράχο ή που σέρνονται όταν οι μέρες είναι βαριές. Βλέπω ένα πηγούνι που άλλοτε χάνεται γιατί καμπουριάζω, γιατί θέλω να γίνω μικρή και να συρρυκνωθώ, και άλλοτε υψώνεται και μαζί του υψώνεται και η αυτοπεποίθησή μου. Βλέπω το δέρμα μου που έχει καεί στον ήλιο, έχει ματώσει και έχει γεμίσει κάκαδα από τα άτσαλα παιδικά παιχνίδια. Έχει ανατριχιάσει, έχει χαϊδευτεί. Βλέπω μάτια, βλέπω μύτη, αυτιά που έχουν νιώσει. Βλέπω όλα μου τα εργαλεία για να γευτώ τη ζωή και όχι απλά τα μέλη του σώματός μου. Βλέπω εμένα και τη μικρή μου ιστορία. Κορμί μου όμορφο, για όλα αυτά σε ευχαριστώ. Συγχώρεσέ με για όλες τις φορές που σε μεταχειρίστηκα άδικα, που σε έθρεψα λάθος, που σε κούρασα πολύ, που σε κοίταξα επικριτικά και θέλησα να αλλάξεις και να γίνεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι αληθινά. Συγχώρεσέ με και προκαταβολικά, που θα σε ξανακοιτάξω με ύφος αυστηρού κριτή για τα κιλάκια, τις ραγάδες, τις ρητίδες, γιατί το παραδέχομαι, παρασύρωμαι και θέλω να μεταλλαχθώ με τίμημα να μην είμαι εγώ, με τίμημα να σβήσω όλες τις εμπειρίες που ζήσαμε μαζί. Και αν έχω να σου δώσω μια υπόσχεση, δεν είναι ότι θα σε μεταχειριστώ άψογα και χωρίς λάθη από εδώ και μπρος, θα ήταν βαρύς ο όρκος. Αλλά ξέρω ότι μπορώ και αποφασίζω να σε προστατέψω. Από τα δικά μου επικριτικά βλέμματα, από την προσδοκία της κοινωνίας μας,
από τις κακές συναναστροφές που αφήνουν πίσω περίεργα συναισθήματα, μπερδευτικά και άρρωστα. Και κυρίως είμαι εδώ και φροντίζω για όσα περίεργα και μπερδευτικά γεννά το δικό μου μυαλό, η δική μας ψυχή. Ευθύνη μου είναι να δουλεύει ρυθμισμένα το εργαστήρι της ψυχής μας, γιατί ξέρω πως αν δεν το κάνει καλά, εσύ θα αρρωστήσεις. Γιατί έχεις τον τρόπο, όσαν δεν λέει το στόμα μας, να τα φωνάζει το σώμα μας. Κορμί μου όμορφο, αυτά τα λίγα είχα να σου πω. Και όπως λένε στα τυπικά των επιστολών, είμαι στη διάθεσή σου. Αυτά είχα να μου πω και ξέρετε κάτι. Αν έχετε κι εσείς κάτι να πείτε στο κορμί σας, στον εαυτό σας ή σε οποιοδήποτε άλλο θέλετε, είμαι εδώ να μου στείλετε το γράμμα σας και εγώ να το διαβάσω. Τώρα όσον αφορά στα του σώματος και του κορμιού μας, όσο έγραφα αυτό το γράμμα και το έγραψα για να βγάλω από μέσα μου αυτά που σκέφτομαι και πραγματικά να επικοινωνήσω λίγο με το σώμα μου, ναι, θα μου πεις είμαστε διαφορετικές οντότητες, δεν ξέρω, δεν έχω προχωρήσει τόσο στο πνευματικό μου μονοπάτι για να σας απαντήσω με σιγουριά, αλλά πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν τους συμπεριφέρομαι σαν να ήμουν εγώ, γιατί είμαι σίγουρη ότι αν το έκανα με απόλυτη συνέπεια, δεν θα το έκανα όλα αυτά τα ισχρά που καιρούς το έχω κάνει. Θα το σεβόμουν μάλλον λίγο παραπάνω. Και όσο λοιπόν τα σκεφτόμουν αυτά και μου τα έγραφα, θυμήθηκα και μια εξαιρετική κουβέντα που είχαμε κάνει με την ψυχολόγο, τη Ματουλά τη Βασιλάκη. Τι σχέση έχεις με το σώμα σου? Και από εκεί άρχισαν να ξεπηδούν πολλά ερωτηματικά. Θα σας αφήσω link κάτω στα σχόλια, αλλά και μετά το τέλος του βίντεο μπορείτε να το δείτε κάπου εδώ, αριστερά-δεξιά τέλος πάντων της οθόνης που θα ανέβει. Αλήθεια σας το λέω, αν θέλετε να μου στείλετε ένα γράμμα και θέλετε να το διαβάσω σε κάποιον, σε εσάς τους ίδιους ή σε κάποιον άλλο που θέλετε να το ακούσει, είμαι εδώ για εσάς. Είμαι και στη δική σας διάθεση. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Σας γλυκοφιλώ, σας χαιρετώ και σας εύχομαι στο επανειδήν.